Θέλεις να μου πεις λίγο εκεί τι έγινε ακριβώς και τι είχατε συνεννοηθεί κιόλας, σας είχαν δώσει οδηγίες για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ακριβώς. Με το που πήγαμε, όπως είπα, στην καλύβα, τα αγόρια έπιασαν το σώζο να του πούν τις αντρικές δουλειές, οι οποίες είναι το μαγείρεμα και η καρύδα έκαναν, δεν είχαν πιάσει τα αγόρια και η φωτιά ακριβώς. Ναι. Και εμείς οι κοπέλες, το θέμα του πλησίματος, το θέμα της καθαριότητας της καλύβας. Οπότε, ουσιαστικά η ρουτίνα ποια ήταν. Όταν ξυπνούσαμε όλοι από την καλύβα, όταν δηλαδή και κοιμόταν και ο τελευταίος παίκτης μέσα. Αυτό το όλοι όταν λες, για ποιο λόγο, για να μην χάσει κάποιος το φαγητό ή για να μην ξυπνήσει κάποιος. Για να μην ξυπνήσει από το χτύπημα της καρύδας. Δηλαδή, ήμασταν όλοι, σεβόμασταν αυτό που θα κοιμόταν. Δεν κοιμόμασταν και μέχρι πολύ αργά. Δηλαδή, σκέψω να κοιμάσαι. Ναι, αλλά θέλω νωρίς. Να πω τώρα, αν κάποιο επειδή μου θέλει να κοιμηθεί λίγο παραπάνω και φτάσει μεσημέρι για να ξυπνήσει. Και εσεί εδώ μεταξύ λιμοκτονείτε. Όχι, όχι. Θα το περιμένετε να ξυπνήσει. Δεν γινόταν γιατί είχαμε και τα αγωνίσματα, οπότε όλοι σηκωνόμασταν έτσι κι αλλιώ πρωί. Και όταν κοιμάσαι από τι 7 η ώρα το βράδυ, γιατί πόσο το βράδυ. Πόσο, δηλαδή, ξυπνά εκ των πραγμάτων νωρί. Δεν γίνεται να κοιμηθεί μέχρι το μεσημέρι. Τι ώρα που δεν ξέρετε τι ώρα. Υπολογίσαμε τον ήλιο. Έχω μάθει από τον ήλιο πλέον και βλέπω την ώρα. Σκέψω πολλά αγόρια ξυπνούσαν 5:30-6. Εμεί σηκωνόμασταν 7:30. Okay. Δηλαδή ήταν νωρίς, αλλά δεν κοιμόταν κανένας μέχρι αργά. Οπότε είχαμε πει ότι όταν ξυπνήσουν όλοι, τότε αρχίζουν τα αγόρια ουσιαστικά. Γιατί ήταν και κοντά στην καλύβα το ξύλο που χτυπούσαν τις καρύδες. Οπότε όταν ξυπνούσαμε όλοι, τότε ξεκινούσε η διαδικασία να χτυπήσουν τις καρύδες, γιατί εμείς μετά τα κορίτσια είναι αυτά που παίρνανε τις καρύδες, τις πλέναμε, τις κόβαμε και κάναμε την προετοιμασία. Οπότε πρέπει να ήμασταν όλοι ξύπνοι. Συν το ότι μετράμε πόσες θα βρούμε, πόσες έχουν μαζέψει τα αγόρια ή εμείς όποιος τις έβρισκε και τις βάζαμε στο χώρο του, που τον αποθηκευτικό που είχαμε κάτω από την καλύβα, μετρούσαμε τις καρύδες που έχουμε και αποφάσιζαν όλα τα αγόρια μαζί και εμείς πόσες θα φάμε, πόσες θα έχουμε για το πρωί, πόσες θα μας μείνουν για το βράδυ, αν θα κερδίσουμε το έπαθλο, θα το κερδίσουμε, έπρεπε να έχουμε ουσιαστικά και μια καβάτσα απόφημα για να το διαχειριστούμε. Οπότε γινόταν ενώπιον όλης της ομάδας αυτή η διαδικασία για το πόσες καρύδες θα έχουμε για να φάμε. Ωραία. Οπότε εκείνο το ωραίο πρωί ήμουν εγώ στο κρεβάτι και ήταν και η Κατερίνα και δεν θυμάμαι και ποιος άλλος. Αρχίσαμε να ακούμε κάποιος να χτυπάει καρύδες. Εγώ δεν κοιμόμουν. Γενικά το ύπνος εκεί ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι, παρόλο που παρά τα κρεβάτια. Παρά τα κρεβάτια ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι, θα σου το πω. Αρχίσαμε να ακούμε τα χτυπήματα. Σηκώθηκα εγώ, είδα το σώζο να ανοίγει τις καρύδες. Μου έκανε εντύπωση που ήταν μόνος του, γιατί σχεδόν πάντα μαζί είναι ο Στέλιος και ο Γιάννης ο Τσίλης, ναι, ήταν παρέα. Ναι. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήταν μόνος του. Είχε ανοίξει τις καρύδες μπροστά, τις είχε βάλει. Σηκώνεται η Εύη, μου λέει, ήταν έξω, συγγνώμη, η Εύη Σαλταφερίδου, έρχεται, τι γίνεται κι αυτά. Μου λέει, πάνω από στα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι εδώ πέρα και ξέρουν τη διαδικασία. Ότι ο σώζον έχει αρχίσει να ανοίγει, πόσες να καθαρίσουμε, πόσες θα φάμε. Δηλαδή η Εύη δεν το έκανε ότι θα καταφώσει το σώζον. Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να. Ναι, να μαζευτεί όλη η ομάδα, να κάνουμε το. Να δούμε τι κάνουμε. Γιατί θα εμείς θα τις παίρνουμε και πρέπει να ξέρουμε. Να πούμε στα παιδιά, ξέρετε, παιδιά, έχουμε κόψει αυτές τις καρύδες. Δεν μπορούμε να τους πάμε. Ναι, πρέπει ναι. να ξέρει όλη η ομάδα. Οπότε ήταν απόλυτα φυσιολογικό η Εύη να φωνάξει και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, να πει παιδιά, πόσες κόβουμε, ποιες κρατάμε, τι τις κάνουμε, τις τρώμε ομές, θα τις ψήσουμε. Όλα να το συζητήσουμε. Έρχονται τα παιδιά. Και βλέπουν να ανοίγει ο σώζον καρύδες. Πάει από εκεί, λέει τι γίνεται. Πριν από αυτό, είδαμε ότι ξύπνησε η Κατερίνα Ιδαλάκα και του την είπε ακριβώς, λίγο του σώζοντα. Ναι, ακριβώς. Ήθελε να κοιμηθεί. Που κόβεις τις καρύδες χωρίς να έχουμε ξυπνήσει όλοι. Ακριβώς. Εκνευρίστηκε για το λόγο του ότι η Κατερίνα ήθελε να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Ήταν που είχε και μερικά θέματα, ήταν λίγο άρρωστη κλπ. Οπότε ήθελε να ξαπλώσει λίγο παραπάνω. Οπότε ήταν πολύ λογικό να του πει, ξέρεις κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν το σέβεσαι. Ότι η Κατερίνα είχε αναφέρει το Στέλιο, δηλαδή είχε ρωτήσει, ρώτησε στο Στέλιο. Ακριβώς. Ο Στέλιος είναι, ας πούμε, ο υπεύθυνος αυτού του κομματιού είχε κάπως. Είχε αναλάβει το κομμάτι των προμηθειών ο Στέλιος, ναι. Να βλέπει πόσες έχουμε και από το ρύζι που έχουμε και από τις καρύδες και να το διαχειριζόμαστε εφόσον κάνουμε όλη κουβέντα μαζί. Αλλά ο Στέλιος ήταν αυτός που ήξερε ακριβώς πόσα πράγματα έχουμε στην παραλία για να φάμε. Ναι. Οπότε γι' αυτό τον ρώτησαν, το έχει πει στο Στέλιο. Ο Σόζον είπε ότι όχι. Ναι, είπα κάτι μισόλογα. Είναι εκεί, κάθονται κάτι. Ναι, ότι τις έχω ανοίξει. Δηλαδή και εκείνος. Δεν θεωρώ ότι το έκανε με κακή πρόθεση. Όχι. Απλά
το έκανε για να βοηθήσει πιο πολύ στο να ανοίξουν τις καρύδες, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν στα πλαίσια της ομαδικότητας. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν το γνώριζε, δηλαδή δεν είχατε μιλήσει για τη διαδικασία. Είχαν μιλήσει, είναι. Ναι. Τα παιδιά του είχαν πει ακριβώς τη διαδικασία. Άρα ουσιαστικά λίγο. Πήρε πρωτοβουλία. Ναι, πήρε μια πρωτοβουλία με καλή πρόθεση με καλή, όμως. Ναι, δεν το έκανε να, να τις φάει μόνο στις καρύδες. Προφανώς, γιατί το έκανε και μπροστά σε όλους. Σε όλους, δεν το έκανε. Με αυτό το 5 καρύδες, 3 καρύδες, 4 καρύδες εκεί λοιπόν, γιατί. Γιατί ουσιαστικά όταν κόβεις τη μία καρύδα και τη σπάς, μπορεί να κοπούν περισσότερα κομματάκια, να μην ανοίξει ακριβώς τη μέση. Ναι. Είχαν ανοίξει, ας πούμε, και βλέπαμε εμείς ότι ήταν ή 4 ή 5. Δεν θυμάμαι καλά. Ήταν 4 ή 5 σίγουρα οι καρύδες. Πόσο ζώνα, όπως το είδε, θεώρησε ότι έχει κόψει μόνο 3. Ναι. Και ότι τα άλλα που ήταν, ήταν περισσεύματα από τη μία, έσπασε σε 4 κομμάτια, δεν έσπασε σε 2. Κατάλαβα. Κάτι το οποίο όμως δεν ήταν η αλήθεια, γιατί είχε σπάσει παραπάνω. Και γιατί ήταν έχω σπάσει 5 και έχω σπάσει 3. Δεν δηλαδή ξέρω για ποιο λόγο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, τις έβλεπες μπροστά σου. Ότι αυτές οι καρύδες ήταν τόσες. Δεν ήταν 3, ήταν πολύ παραπάνω. Τώρα που δεν τις έσπασε κρυφά της άλλη. Δεν τις έσπασε κρυφά, αλλά εκεί. Δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό του για ποιο λόγο, ας πούμε, ήθελα να το κρύψει αυτό. Μπορεί το να ήθελε να περάσει. Εντάξει, μικρό το κακό. Ναι, 3 καρύδες. Δεν έκανα κάτι, βρε παιδιά, τώρα μην το πάρουμε τόσο σοβαρά. Όμως είναι κάτι το οποίο χάλασε τα πλαίσια. Ότι ξέρει κάτι, ίσως δεν μας σέβεσαι. Και στο θέμα του ύπνου, ότι σου έχουμε πει ότι θα ξυπνήσουμε όλοι για να το κάνουμε αυτό. Και στο θέμα του ότι γίνεται ενώπιον όλης της ομάδας η σύλλεξη ουσιαστικά της καρύδας και πόσες θα έχουμε στο κάθε γεύμα. Και ήταν κάτι το οποίο ταρακούνησε την ομάδα. Ναι, το θυμόμαστε. Έγιναν και κουβέντες. Έγιναν κουβέντες και υπήρχαν μετά και κάποιες κουβέντες και στο συμβούλιο και κουβέντα στην κουβέντα. Ναι, ναι. Και από εκεί ξεκίνησε ότι ο Σόζον με την Εύη, ξέρεις, κάτι με κάρφωσες ότι έκανα τις καρύδες και τα παιδιά θα το ήξεραν.